να δούμε αυτή η απόφαση του ΣΤΕ που λέει ότι ο νόμος που ετοιμάσατε είναι αντισυνταγματικός. Ξανά, ναι, πάμε πάλι. Πρέπει το ΕΣΟΡΟΥ να πάρει την απόφαση. Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν, δεν κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος. Κρίθηκαν ο νόμος 4339, αυτό που εσείς οι δημοσιογράφοι λέτε νόμος Παπά, είναι ο νόμος ο οποίος έδινε τις περισσότερες αρμοδιότητες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση. Δηλαδή, και τα θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνολικά των ρυθμίσεων που έπρεπε σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία να υπάρξουν ήταν αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εμείς βρεθήκαμε μπροστά σε ένα νομικό κενό και ένα νομικό παράδοξο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το ίδιο είχε αποφανθεί ότι το καθεστώς μη αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών δεν ήταν συνταγματικό. Και βεβαίως είχαμε μια πραγματικότητα πολιτική στην οποία οι προκάτοχοί μου, αντί να ρυθμίζουν το τηλεοπτικό τοπίο και να αδειοδοτούν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, περνάγανε σε αυτό που λέμε την παράταση του καθεστώτος νόμιμης λειτουργίας που είχαν αποδώσει στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτό το πράγμα... παραμονή καινούργιο χρόνο. Αυτό, αυτό το πράγμα έπρεπε με κάποιο τρόπο να σταματήσει να γίνει. Εμείς κάναμε αλλεπάλληλες προσπάθειες στις αρχές του 2016 για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανένας πολίτης δεν αμφιβάλλει και δεν έχει ερωτηματικά σε σχέση με το γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν συνένεσε στη συγκρότησή του. Και βεβαίως όταν ήρθε η στιγμή και κατέστη αδύνατο να συγκροτηθεί το ΕΣΟΥ. Κύριε Μαλίδο, το δούμε λίγο. Αυτό που ήταν αντισυνταγματικό μέχρι τώρα, η μία διαδικασία δηλαδή των σταθμών, σας λένε τώρα και σας κατηγορούν ότι ήρθατε εσείς πάλι με μία αντισυνταγματική κίνηση, όπως κρίθηκε από το ΣΤΕ, να διορθώσετε. Εντάξει, το Συμβούλιο της Επικρατείας, κοιτάξτε να δείτε, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πάρει αποφάσεις, οι οποίες και αυτές κρίνονται, διότι ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο θεώρησε το κλείσιμο της ΕΡΤ συνταγματικό. Το οποίο πρέπει να σας θυμίσω ότι συνέβη με μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και 8 μήνες μετά ήρθε να το επιβεβαιώσει και να το επικυρώσει το κλείσιμο της ΕΡΤ. Εδώ πέρα είχαμε μία διαδικασία η οποία πέρασε από όλα τα πολιτικά, επικοινωνιακά και νομικά κόσκινα και βεβαίως ήρθε η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία είναι καθαρά αρνητική. Υπήρξε και το προηγούμενο διάστημα, αν μου επιτρέπετε, ναι. Ο λόγος συνταγματολόγων, ο λόγος ειδικών, ο οποίος έβαζε κάποια ζητήματα. Προφανώς υπήρξε δηλαδή ένα ζήτημα προς συζήτηση. Γι' αυτό και φτάσαν και να το κουβεντιάζουν. Γι' αυτό και η απόφαση είναι 14-11. Και γι' αυτό είναι δηλαδή και οριακή. Δεν είναι ένα καθαρό πράγμα με τόσο μεγάλη ευκολία. Δηλαδή θα μπορούσε, αλλά... εάν δύο από τους δικαστές είχαν ψηφίσει αλλιώς, θα είχαμε τώρα. Εάν με όλα τα όχι, όχι, έχει σημασία. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα, κύριε Παπά. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα και με βάση αυτό θα πορευτούμε. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι δεσμευτικές και για τις κυβερνήσεις. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν συζητάμε αυτό. Εδώ έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκια. Και πρέπει να θυμηθούμε το εξής. Ποια ήταν η κατάσταση πριν και τι λέει αυτή τη στιγμή το σύνολο του πολιτικού σκηνικού. Υπάρχει κανείς που αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν χρειάζεται να γίνει διαγωνισμός. Όλοι το λένε. Και η αξιωματική αντιπολίτευση το λένε. Υπάρχει κανείς και θα περιμένω να ακούσω πραγματικά. Ποιο είναι το λογικό τίμημα. Εμείς κάναμε έναν διαγωνισμό κρυστάλλινο, διαφανή, ο οποίος προσευλήθη με όλους τους δυνατούς τρόπους τη δικαιοσύνη και άντεξε μέχρι τη χθεσινή απόφαση για όλες του τις διαδικασίες τις εσωτερικές. Προσέξτε τι σας λέω. Η εσωτερική του λειτουργία και συνοχή ήταν όχι απλώς αδιάβλητη, κρυστάλλινη πρωτοφανώς. Έτσι. Κάναμε αυτό το διαγωνισμό. 255 εκατομμύρια για 10 χρόνια για το τηλεοπτικό φάσμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διάθεση να τοποθετηθούν τα κόμματα για το πόσο πρέπει αυτός ο σπάνιος εθνικός πόρος να πληρωθεί. Δεν πρέπει να τοποθετηθούν. Ακούω ότι η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα ακούω λοιπόν, θα ακούσω λοιπόν με ενδιαφέρον. Μισό λεπτό, ένα πράγμα. Το πρώτο θέμα είναι, ο Υπουργός αποφασίζει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Δηλαδή εσείς περιγράφετε ότι εμείς τους φωνάζουμε και λέγανε έλα να φτιάξουμε το ΕΣΟΥΡΟΥ, να περπατήσει αυτή τη διαδικασία. Και τα κόμματα, για τους συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους ο καθένας, οι ερμηνείες αλλάζουν, λέγανε όχι, θα πρέπει να ξέρουμε τους όρους κάτω από τους οποίους θα παιχθεί το παιχνίδι. Το δεύτερο θέμα είναι, αν λοιπόν ο Υπουργός ή το ραδιοτηλεοπτικό. Και ξεκαθαρίζεται με αυτή την απόφαση ότι εκείνος που πρέπει να το κάνει είναι το ραδιοτηλεοπτικό. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα. Η πολιτική που κάνατε τόσο καιρό
γιατί το κάνατε και κυρίαρχο θέμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή αυτό και το χρέος ήταν τα ζητήματα που μπήκανε με μεγάλη ένταση και στο συνέδριο. Δηλαδή δεν είναι, μοιάζει να μην είναι μια απόφαση ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας. Είναι μια συνολική στρατηγική αυτό το πράγμα. Είναι η σύγκρουση με τη διαπλοκή. Δηλαδή λέτε ότι πίσω από αυτή την ιστορία, πίσω και από τις αντιστάσεις, τις αντιδράσεις κλπ. Δεν είναι, είναι επίφαση το θέμα της συνταγματικότητας, αυτό που σας κατηγορούσαν, αλλά ήταν εκπροσώπηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Του παλιού κατεστημένου, λέγατε χαρακτηριστικά, και αυτών οι οποίοι είχαν βολευτεί μαζί του και είχαν φτιάξει ένα αμαρτωλό τρίγωνο. Θυμάστε το τρίγωνο, το λέγατε ΜΜΕ, τράπεζες και κόμματα. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αυτή τη στιγμή, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι όπως παίζεται το παιχνίδι στη Δημοκρατία, λέει ότι δεν ήταν έτσι. Λέει ότι όχι, δεν είναι αντισυνταγματικός. Είναι αντισυνταγματικός. Όχι ο νόμος. Να συνοηθούμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Η συγκεκριμένη διάταξη η οποία ήρθε μετά τον νόμο. Για όποιους λόγους λέει ο Υπουργός ή για όποιους λόγους λένε οι άλλοι, θα μπούμε σε αυτό το θέμα, παίρνει την απόφαση και λέει αριθμός 4. Αυτό δεν το πήρε ο Υπουργός. Θα... Περιμένετε. Δεν ήταν απόφαση Υπουργού. Απόφαση Υπουργού ήταν σε όλες τις προηγούμενες νομοθεσίες. Ακόμα και στην νομοθεσία που δοκίμασε ο κύριος Βορύδης το 2012 να περάσει και τελευταία στιγμή την απέσυρε. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί την απέσυρε. Αλλά και στους προηγούμενους. Ήταν αντισυνταγματικό. Όχι. Την απέσυρε γιατί ήταν αντισυνταγματικό. Μισό λεπτό, κύριε Δαράκη. Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Ήταν και στο νόμο Βενιζέλου και στο νόμο Ρέπα και στο νόμο Ρουσόπουλου η απόφαση για τον αριθμό των αδειών ήταν υπουργική απόφαση. Τότε είχε σηκωθεί, όταν ξεκινήσαμε τον νόμο, είχε σηκωθεί μεγάλο μπαϊράκι για να μεταφερθεί και αυτή η απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ήταν η αιχμή του δόρατος της κριτικής την οποία δεχτήκαμε. Παρόλο που στους προηγούμενους νόμους, όχι αδιαμαρτύρητα, θα έλεγα με τα βαΐων κλάδων και πανηγυρισμών, ήταν στο επίπεδο της υπουργικής απόφασης το ζήτημα του αριθμού των αδειών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καινούργια πραγματικότητα. Με ρωτήσατε αν είναι επίφαση τελικά το ζήτημα της συνταγματικότητας. Προφανέστατα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι επίφαση. Θέλω να σας πω ότι εχθές το πρωί και εχθές το μεσημέρι η Νέα Δημοκρατία δήλωσε ευθαρσώς, πριν γνωρίσουμε το αποτέλεσμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι είτε βγει συνταγματικός ο νόμος, είτε δεν βγει συνταγματικός, αυτοί θα τον αλλάξουν. Τι μήνυμα στέλνει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία? Μήνυμα εγγύησης και συνέχισης της αεροπειρατείας. Στην Ελλάδα έχουμε αεροπειρατεία. Ωραία. Καθαρά. Να δούμε λοιπόν για ένα άλλο σημείο, αφού το πιάσαμε το πράγμα από την αρχή και σωστά. Κατηγορήστε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα αυτά περί διαπλοκής είναι λόγια. Εκείνο που σας ενδιέφερε είναι ο έλεγχος, είπαν τα κομμάτια. Είναι ο έλεγχος, ποιοι θα έχουν στα χέρια τους έτσι την ενημέρωση και στην πραγματικότητα αυτή ήταν η έγνοια που κάνατε αυτή την κίνηση. Και εσείς θέλατε λοιπόν εσείς να το έχετε πάνω σας αυτό το πράγμα για να μπορείτε να το, εσείς η κυβέρνηση εννοώ, για να μπορείτε να το ελέγξετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το αποτέλεσμα δεν ξέρω πόσο επιβεβαίωσε αυτό, αλλά μπορεί να ήταν και συγκυριακό. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι ότι από τη μια μεριά λέτε πάω να χτυπήσω τη διαπλοκή, από την άλλη αναγνωρίζετε ότι δεν θα τα πάρουν και οι καλύτεροι. Τα κανάλια αυτοί που έχουν καλύτερη, τα λεφτά θα τα πάρουν. Ποιος θα το κρίνει αν είναι καλύτερο? Όχι, άλλο λέω. Αυτοί που θα πάρουν τα λεφτά λέτε. Και ποιοτικά στοιχεία τα οποία σας κατηγορήσατε. Κύριε Δάρα, ακούστε να δείτε. Εδώ πέρα η αντιπολίτευση σας έχει κατηγορήσει ότι κοιτάξτε, το μόνο που πήγατε να κάνετε είναι πως το ακούω και το άκουσα και χθες. Θα αυξήσετε το ακούστε να δείτε όμως. Αυτό τώρα είναι ένα θεμελιώδες ψεύδος και νομίζω μια διαστρέβλωση η οποία απλώς ήθελε να δώσει ας πούμε έτσι ένα περιτύλιγμα στην επίθεση η οποία είχε πάρα πολύ συγκεκριμένους στόχους και την οποία δεχτήκαμε. Ο νόμος 4339 έχει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια για την αδειοδότηση. Υπάρχει ενισχύει το σχετικό προεδρικό διάταγμα του 2010, το οποίο επιβάλλει στα κανάλια και να μην μεταδίδουν ρατσιστικά μηνύματα, να μην διασπείρουν μηνύματα μίσους και μια σειρά από άλλα πράγματα σε σχέση με το πρόγραμμά τους. Και υπάρχει και το Σύνταγμα που επιβάλλει ακριβώς αυτό το άρθρο, το επίμαχο για το οποίο συζητάμε, την ίση προβολή όλων των απόψεων. Όχι μόνο αυτό. Στον διαγωνισμό στον οποίο πήγαμε, είχαμε τόσο αυστηρά κριτήρια, τα οποία θέλω να προκαλέσω οποιονδήποτε να μου πει πού έχουν υπάρξει για δημόσιο διαγωνισμό. Ήτανε απολύτως αυστηρά, και όχι μόνο ήταν απολύτως αυστηρά, υπήρχαν και όλες οι δικλείδες ασφαλείας και γι' αυτό ταλαιπωρηθήκαμε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν. Γιατί θα πρέπει να το θεωρούμε. Κύριε Δαράκη, όχι, να μην το θεωρούμε, αλλά να μην λέμε ότι δεν υπήρχαν ποιοτικά κριτήρια. Να μην το λέμε όχι, αυτό. Αλλά διότι δεν ισχύει. Αναρωτιέμαι πράγματι, γιατί
Ο Δαράκης που είχε άδεια, έτσι, και λειτουργούσε κλπ. Είναι πιο επικίνδυνος. Μιλάω για το βασικό θεωρητικό, τη βασική θεωρητική σκέψη. Είναι πιο επικίνδυνος για τον κόσμο και για την ενημέρωση από ότι ο Γιάννης ο Δάρας που έδωσε λεφτά σε ένα διαγωνισμό και αυτός πια τώρα τι είναι, εξαγνισμένος στο παιχνίδι, ας πούμε, της ουσίας που βάζατε. Θα μου επιτρέψετε να πάω ένα βήμα πίσω λοιπόν στο συλλογισμό μου. Λέω, καταρχήν το να επιλέξουμε εμείς το ποιος θα πάρει ήταν απολύτως αδύνατο. Εμείς βάλαμε τα πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια και τη διαδικασία της δημοπράτησης η οποία είχε αυτή την καταπληκτική για το δημόσιο εξέλιξη με τα 255 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε καμία απολύτως δυνατότητα ούτε να επιλέξουμε, ούτε βεβαίως έχει καμία βάση κριτική που μας ασχήθηκε ότι αυτό το κάναμε για να πάρουν κανάλια οι δικοί μας. Δεν υπήρχε καμία τέτοια ιστορία και βεβαίως νομίζω ότι και το κύριε αποτέλεσμα Παπά, του διαγωνισμού μας το επιβεβαίωσε. Προσέξτε όμως, γιατί μου λέτε κύριε Δαράκη, γιατί είναι καλύτερη, γιατί θα ήταν καλύτερη αυτή που θα παίρναν άδεια με το διαγωνισμό. Υπάρχει η εξής θεμελιώδης διαφορά. Αυτοί που είναι ιδιοκτήτες καναλιών στο προηγούμενο καθεστώς, το οποίο τελειώνει γιατί έρχεται καινούρια ρύθμιση και θα έχουμε τη δυνατότητα. Η επόμενη ερώτησή μας είναι αυτή. Ξέρανε ότι είναι ιδιοκτήτες καναλιών διότι πάτησαν την πολιτεία στο σβέρκο. Δηλαδή, βρήκαν το πολιτικό σύστημα σε μια φάση πάρα πολύ μεγάλης αδυναμίας, τότε που εφαρμόζονταν τα ακραία προγράμματα λιτότητας και το πολιτικό σύστημα είχε ανάγκη μηντιακής στήριξης. Και τι έκανε λοιπόν? Επέβαλε και το κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά και την υποκλοπή του αέρα της χώρας. Με έναν διαγωνισμό παροδία για τον ψηφιακό πάροχο, όπου υπήρχε μόνο ένας διαγωνιζόμενος, όπου, οποία σύμπτωσης, ο ένας διαγωνιζόμενος έδωσε 18 εκατομμύρια για 15 χρόνια για όλο το φάσμα. Και ποιος ήταν αυτός ο διαγωνιζόμενος? Το κλειστό κλαμπ των καναλαρχών. Αυτό νομίζουν ορισμένοι ότι θα συνεχιστεί. Δεν θα συνεχιστεί. Παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Παπά, ο κόσμος λέει το εξής. Εσείς βγήκατε με σημαία ότι θα, εκτός από το ότι θα αυξήσουμε, ότι δεν θα υπάρχει αυτό το καθεστώς ανομίας, θα γεμίσουμε τα κρατικά ταμεία με χρήμα, θα πατάξουμε και τους διαπλεκόμενους και τη διαπλοκή. Και αν κυκλοφορήσετε και μιλήσετε με τον απλό κόσμο, αυτό λέει, μετά την όλη διαδικασία αυτή, ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπήρχαν αυτοί, έρχονται κάποιοι άλλοι. Εξηγούμε. Τι είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι αυτή δεν είναι η καινούργια διαπλεκόμενη? Τι είναι, ξέρω εγώ, πανεπιστήμια που μπήκανε και πήρανε μια άδεια, σου λέει? Καταρχήν, τι εξασφάλιζε μέχρι χτες το βράδυ? Συνεταιριστικά σχήματα, θα σας πω. Και αυτή, τι εξασφάλιζε μέχρι χτες? Μεγάλο επιχειρηματίες είναι. Μέχρι, αυτό εντάξει. Είναι ένα δεδομένο το οποίο μέχρι να υπάρξει μια κοινωνική αλλαγή την οποία θα θέλαμε, τι να κάνουμε, οι άνθρωποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια μπορούν σε αυτό το σπορ να μπουν. Αλλά λέω, σας είπα το πρώτο κομμάτι του συλλογισμού μου πριν. Ότι αυτοί που είναι καναλάρχες αυτή τη στιγμή είναι λόγω της πετυχημένης αεροπειρατείας. Αυτοί που θα παίρναν άδεια εάν είχε τελεσφορήσει ο δικός μας διαγωνισμός θα ήταν καναλάρχες, θα ήταν ιδιοκτήτες καναλιού επειδή η πολιτεία επέβαλε τους κανόνες. Και θα γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι έτσι όπως πήραν άδεια έτσι θα μπορούσαν και να την απολέσουν. Αυτή θα ήταν η θεμελιώδης διαφορά και βεβαίως το ζήτημα της βιωσιμότητας αυτό, των σχημάτων. Πάμε στα δύο στοιχεία που βάζετε λοιπόν. Το θέμα της βιωσιμότητας, λέμε ότι δεν πληρώνανε, ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, που είναι και πραγματικότητες. Έτσι, το βιώνουν και εργαζόμενοι, σε κάποια όχι. Το θέμα της βιωσιμότητας λοιπόν, ότι εξασφαλιζόταν. Και αυτό ήταν και μια η βασική αιτία για τον αριθμό. Μάλιστα. Λέγαμε ότι η αγορά τόσα σηκώνει για να μην αρχίζουν και έχουν ύποπτες συναλλαγές κλπ. Αν συμφωνήσουμε ότι πράγματι είναι ένα θέμα η βιωσιμότητα, να μην έχεις συναλλαγές κλπ. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να έχεις. Δηλαδή δεν εξασφαλίζει αυτό το ένα πράγμα το άλλο. Γιατί τα λεφτά δεν έχουν τελειωμό. Και μου μοιάζει σαν να μπλέξατε, ας πούμε, το αίσθημα με τα λεφτά σε αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή να ικανοποιήσετε, ας πούμε, αυτή την θεωρία που λέει ότι πρέπει να παλέψουμε τη διαπλοκή, να μην υπάρχουν μονοπωλιακές στάσεις μέσα, όλο αυτό, ας πούμε, το πράγμα που είναι αντικειμενικό, που είναι ζήτημα, αλλά και να πάρω λεφτά, δεν μπορώ να μην πάρω από τους πλούσιους γιατί ο άλλος δεν πρόκειται να κάνει. Γιατί δεν πρόκειται? Να κάνει το πανεπιστήμιο, αν μπορεί, να κάνει όποιος μπορεί, να βοηθηθεί από το κράτος, να κάνει κλπ. Θέλω να πω ότι προσπαθήσατε να παντρέψετε πολλά πράγματα σε ένα νόμο. Μισό λεπτό. Και αυτό μπορεί να γίνει διότι τώρα επίκειται και άλλες αντιδοτήσεις και νομίζω ότι η αρμόδια αρχή μπορεί και πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν αυτές οι πρόνοιες στο νόμο 43-39, ούτως ή άλλως. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση
το μήνυμα που πρέπει να εκπαιμφθεί είναι το ακόλουθο. Ότι εάν κάποιος νομίζει ότι η χθεσινοβραδινή απόφαση θα μας κάνει εμάς να σκεφτούμε όπως οι προηγούμενοι και ο Μιλόν να γυρίσει στο γραφείο του και να υπογράψει ένα χαρτί απλό, ένα παλιό χαρτό, το οποίο λέει όσοι λειτουργείτε τώρα συνεχίζετε και λειτουργείτε, θα διαψευστούν. Ο Μιλόν όχι, αλλά βάλαν ζήτημα να σηκωθείτε να φύγετε. Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω και για αυτό, γιατί δεν πρέπει τίποτα να αφήνουμε. Αναρωτιέμαι, ναι, όταν είναι μπροστά ο ανασχηματισμός, δηλαδή σκέφτομαι τώρα και πιθανόν να κάνω λάθος, σκέφτομαι ότι από τη μια μεριά τώρα είναι σε δύσκολη θέση, αν ήθελε να διώξει τον παπά, ο κ. Τσίπρας, τώρα είναι σε δύσκολη θέση. Μοιάζει σαν να υποχωρεί, ας πούμε, σε αιτήματα της αντιπολίτευσης σε μια συγκέμινη συγκυρία. Εγώ... Από την άλλη μεριά, ναι, όμως, από την άλλη μεριά, είναι βεβαιωμένο ότι μια κίνηση και ένας νόμος που έφερε η κυβέρνηση και τον έχει τυπογράψει, πηγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το αρμόδιο, και λέει ότι όχι, αυτό δεν περπατάει. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εγώ στη θέση την υπουργική βρίσκομαι διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και απολαμβάνω μέχρι στιγμής της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Συνεπώς τώρα οι εκκλήσεις περί παρετήσεων δεν έχουν θέση αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το γνωρίζαμε ότι θα γίνουν, το γνωρίζαμε ότι θα ζητήσουν εκλογές, το γνωρίζαμε ότι θα ζητήσουν παρετήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που δεν τους αφορά. Αφορά άλλους. Σε κάθε μία των περιπτώσεων σας λέω το εξής, ότι εμείς θα κάναμε το μεγαλύτερο λάθος εάν σε αυτήν τη στιγμή, σε αυτή τη στροφή, απλώς καθόμασταν στα αυγά μας. Το πιο εύκολο για μένα, για τον υπουργό που κρατάει αυτό το χαρτοφυλάκιο, είναι να γυρίσει στο γραφείο του και να πει όσοι λειτουργείτε μέχρι τώρα, αυτό το κλειστό κλαμπ λειτουργείτε μέχρι να γίνει. Έχουν λεχθεί να αντιμετωπίσουν. Τώρα, ναι. Θα ήταν ένα πράγμα που όλοι θα λέγανε. Εντάξει, που τα βρήκατε με την Δεν ξέρω αν θα πει αυτό, αλλά θα κάνει πίσω. Ο παπά δεν μπορεί να κάνει. Και αναρωτιέμαι, τι μήνυμα θα πάρω εάν πράγματι σας άλλαξει. Σε έναν ανασχηματισμό δεν υπάρχει ο παπάς εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα, κοιτάξτε. Τι μήνυμα θα πάρει η ελληνική κοινωνία. Να σας πω, Νίνα, αυτές οι ερωτήσεις είναι δύσκολες, γιατί δεν είναι και σωστό να μιλάμε. Γιατί εμπλέκει. Και ως, όχι.